Καλησπέρα. Τώρα, ακούμε ότι δίνεται μία επιπλέον οδηγία για να διενεργούνται έλεγχοι στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές για ακόμη και στις ημερήσιες εκδρομές που μπορεί να είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο, είστε ενήμερος? Κοιτάξτε, είναι κάτι που το διεκδικούσαμε, γιατί ξέρετε, το τελευταίο διάστημα όλοι μας γίναμε μάρτυρες μια σειρά από γεγονότα, ξεκινώντας από το τελευταίο στα Τέμπη με τον χαμό τόσων ανθρώπινων ζωών, με αυτόν τον τραγικό τρόπο, που ήταν και ένα αποτέλεσμα μιας διαρκής απαξίωσης για ασφαλείς μεταφορές. Και στην ανακοίνωση που βγάλαμε, που εκφράσαμε για τα συλληπιτήρια, βάλαμε και το αίτημα των γονιών, που είναι πάγιο αίτημα, στις εκδρομές που έρχονται, που ετοιμάζουν τα σχολεία, να πάρθουν απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των σχολικών εκδρομών. Ποια είναι τα επιπλέον μέτρα? Γιατί εγώ θυμάμαι από την κόρη μου, όταν κάνανε εκδρομές, ξέραμε ότι το πούλμαν δεν έφευγε αν δεν έφτανε η τροχέα να κάνει έναν βασικό έλεγχο. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να εξασφαλιστεί σε όλες τις εκδρομές, γιατί ξέρετε, δεν είναι εξασφαλισμένο για διάφορους λόγους, γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό πάντοτε για να έρθει στην ώρα του. Η τροχέα πρέπει να ελέγχει και τα τεχνικά ζητήματα που έχει να κάνει με το πούλμαν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ελέγχει και τους οδηγούς, τους εργαζόμενους, τους συνοδούς, να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα ωράρια, για να μπορούν οι γονείς να μην νιώθουν αυτή την αγωνία που και έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Όταν φέρνουν τα παιδιά τους μια εκδρομή. Ξέρετε, η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, είτε είναι για εκδρομές, είτε είναι και ακόμα και για να μπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρέπει να συμπεριληφθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και μεταφορές μαθητών που πάνε στα σχολεία. Σε καθημερινή βάση, βεβαίως. Φυσικά, και αυτές πρέπει να γίνονται με ασφάλεια, ώστε να σταματήσει να πολλαπλασιάζεται και αυτός ο φόβος των γονιών και αυτή η ανησυχία και αυτός ο προβληματισμός που με τα πολλά περιστατικά του τελευταίο διάστημα, εκτός από τα Τέμπη, να σας θυμίσω, είχαμε το ατύχημα που είχε να κάνει με την σχολική κοινότητα στις Σέρρες. Είχαμε το ατύχημα του μαθητή που έφυγε από το σχολείο και έχασε τη ζωή του εδώ στη Θεσσαλονίκη με το ποδήλατο, το 16χρονο. Είχε να κάνει με τη μεταφορά των μαθητών και αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει έλεγχος, να μπορούν οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους με ασφάλεια, να ξέρουν ότι θα πάνε, θα αυτός γυρίσουν ασφάλεια. Αυτός ο έλεγχος, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κύριε Κοκονά, πέρα από το να έρθει η τροχέα και να κάνει έναν έλεγχο, ο οποίος τι είναι, να δούμε αν έχουν τα λεωφορεία ζώνες, τα ελαστικά σε τι κατάσταση είναι και η κατάσταση με τους οδηγούς. Δηλαδή, αν πρόκειται για μια εκδρομή που θα είναι πολλά χιλιόμετρα, να υπάρχει δεύτερος οδηγός. Ναι, αυτό... και με τους συνοδούς. Και με τους συνοδούς. Αυτό σωστά. Γίνεται σήμερα κανονικά ή δεν γίνεται πάντα? Κοιτάξτε, πάντα δεν γίνεται. Όσοι έχουν καλή εικόνα για το σχολείο ξέρουν ότι δεν γίνεται πάντα. Και δεν γίνεται για διάφορους λόγους. Ή μπορούν να γίνουν όχι τόσο σχολαστικοί έλεγχοι, γιατί θα πιέζει ο χρόνος να φύγουν, γιατί η τροχέα δεν θα φτάσει έγκαιρα σε όλα τα σχολεία που για είναι να κάνει τον έλεγχο να αυτό. Κάνουν τις εκδρομές κτλ. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε από πριν ότι και τα πρακτορία τα ίδια που θα αναλάβουν αυτές τις εκδρομές θα είναι επιστοποιημένα πρακτορία που θα έχουν ελέγχους έτσι και αλλιώς από την τροχέα και ταυτόχρονα την ημέρα που θα φεύγουν να βρίσκονται εκεί την ώρα που θα ανεβαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Στο λεωφορείο. Συγγνώμη. Ακριβώς. Και ξέρετε και υπάρχουν και όχι μόνο εκδρομές με τα λεωφορεία, υπάρχουν και αεροπορικές εκδρομές. Ναι, και εκεί προφανώς πρέπει αυτοί που έχουν την ευθύνη να αυξηθεί ο έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε μαθητές, σχολεία που πάνε στο εξωτερικό. Ναι. Δεν θέλουμε να σταματήσουν οι εκδρομές. Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν. Πρέπει και οι γονείς να είναι υποψιασμένοι και συμμετοχικοί όμως και να μην δέχονται να φεύγουν λεωφορεία αν δεν διενεργούνται οι έλεγχοι, κύριε Κοκονά. Γενικότερα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν αντέχουμε να θρηνήσουμε άλλα θύματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κοκονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.